πληρώσουν πρώτα τους νεκρούς μου! Και άμα δείτε στα χαρτιά σας που έχετε εκεί μπροστά σας, θα δείτε, θα καταλαβαίνετε γιατί δεν πεθαίνω. Γιατί με λένε Αγγέλα, Αγγέλα παπάζου μου, και έχω χιλιάδες νεκρούς δεν θα σας πει πολλά. Για μας ποιος θα πληρώσει! Εκεί που παπάζει την αστυνήτα, στο στεθοσκοπίδια, εκεί που κοιμάμαι, έχω και μια σημαία μαζί μου και την κρατάω καθαρή. Και σύνδερον μια γύρω μου, καθαρή όπως την έφερα από το σπίτι μου, από τη Σμύρνη, σε αυτόν εδώ τον τόπο, σε αυτήν εδώ την πατρίδα. Εσείς, μωρέ, τι έχετε φέρει ποτέ σε αυτή την πατρίδα και ποιος είναι ο τόπος σας, εσάς, κι αν η πατρίδα σας, οι τράπεζες. Για άλλη μια φορά με ένα τελείως διαφορετικό στυλ παράστασης. Με επιθεώρηση. Πολιτική επιθεώρηση, με πολλά μηνύματα, με πολύ γέλιο, που λέει τα πράγματα έξω από τα δόντια και είναι μια εποχή που τη χρειάζεται αυτή την καταγγελία, νομίζω. Και βέβαια μέσα από ένα απίστευτο χιούμορ και γέλιο. Ακριβώς στις δύσκολες μέρες που διανύουμε, με όλη αυτή την κατάσταση που μας έχει ψυχοπλακώσει πάνω απ' όλα, πιστεύετε ότι μια καλή παράσταση, μια καλή διασκέδαση την έχει ανάγκη ο πολίτης αυτής της χώρας? Ναι, νομίζω πως βέβαια, λίμωνο. Άλλωστε το θέατρο στις δύσκολες εποχές αυτό το ρόλο έπαιξε πάντα. Να εμψυχώσει τον κόσμο, να τον του δώσει κουράγιο και το κάνει αυτό η δικιά μας δουλειά. Λέμε επιτέλους επιθεώρηση, γιατί σας είχαμε συνηθίσει σε άλλους στυλ ρόλους. Είναι μια μεγάλη ανατροπή, μια μεγάλη αλλαγή. Τη χρειαζόμουν κι εγώ. Ήθελα λίγο να ξεδώσω, γιατί τα τελευταία χρόνια όλο κλάμα. Και εγώ ήθελα και το κοινό, νομίζω, θέλει να γελάσει λίγο ξανά μαζί μου. Βέβαια, εντάξει, θα ξαναπαίξω και το Γάλα και την Αγγέλα και αυτά δεν τελειώνουν, αλλά και ένα μεγάλο διάλειμμα, ας πούμε. Επιστρέφει όμως και η Βαγγελίτσα από ό,τι έχουμε διαβάσει, ένα πρόσωπο τηλεοπτικό που αγαπήθηκε στα καλά χρόνια της τηλεόρασης. Ναι, η Βαγγελίτσα είναι μια περσόνα που λέω και εγώ φοβερή, η οποία δεν πεθαίνει, δεν γερνάει, είναι αγέραστη και μπαίνει και αυτή μέσα στην επιθεώρηση. Σφίνα, θα τη δούμε. Νέοι καλλιτέχνες, έχετε κάνει μια επιλογή στο να επιλέξετε νέα παιδιά στο να πλαισιώσουν αυτή την παράσταση. Πόσο ρίσκο ήταν αυτό έτσι για εσάς? Πολύ μεγάλο ρίσκο, όπως και η επιστροφή μου στην επιθεώρηση είναι ρίσκο. Και τότε έχω νέα παιδιά, δεν έχω ονόματα από την τηλεόραση. Αλλά μου αρέσει πάντα να τολμώ, να κάνω πράγματα. Αυτό κάνω όλα τα χρόνια. Και συνήθως μου βγαίνουν σε καλό. Επειδή έχετε ζήσει τα καλά χρόνια της τηλεόρασης, βλέπουμε ότι στις μέρες μας πλέον δεν υπάρχουν σύριαλ ή ό,τι υπάρχει έχει αντικατασταθεί με εισαγόμενα σύριαλ από γειτονικές χώρες. Σας λυπεί αυτό το γεγονός? Πώς το βλέπετε όλο αυτό? Κοιτάξτε, είναι μια συνέχεια της γενικότερης παρακμής που υπάρχει και της δύσκολης κατάστασης. Πιστεύω ότι, έτσι κι αλλιώς βέβαια εγώ δεν βλέπω πολύ τηλεόραση και έχω και χρόνια να κάνω τηλεόραση. Δεν έχω άμεση δηλαδή γνώμη για αυτή όλη την μεταστροφή. Αλλά πιστεύω ότι στο θέατρο, το θέατρο θα αντέξει. Αυτό είναι άλλωστε το οποίο κάνω όλα τα χρόνια τα τελευταία και αυτό στο οποίο στέκομαι είναι το θέατρο. Το θέατρο είναι πιο ισχυρό από όλα τα μέσα ψυχαγωγίας. Γι' αυτό και ο κόσμος πάει στο θέατρο ακόμα. Η Θεσσαλονίκη είναι λίγο διαφορετική όσον αφορά τις απαιτήσεις του κοινού. Δεν θέλω να πω διαφορετικό κοινό, γιατί άνθρωποι είναι στην Αθήνα, άνθρωποι είναι στη Λάρισα, άνθρωποι στη Θεσσαλονίκη. Αλλά οι απαιτήσεις είναι λίγο διαφορετικές. Κοιτάξτε, εγώ επειδή έρχομαι πολύ συχνά στη Θεσσαλονίκη, δεν την ξεχωρίζω. Θεωρώ, πώς το λένε, σαν να είναι το σπίτι μου και εδώ. Είναι ένα κοινό έξυπνο που έχει μια αμεσότητα, έχει μια, πώς το λένε, ίσως μεγαλύτερη αμεσότητα από την Αθήνα. Και είναι και δύσκολο κοινό. Είναι και δύσκολο. Αλλά σας λέω ότι αισθάνομαι πολύ οικία τη Θεσσαλονίκη. Να ρωτήσουμε λοιπόν για την παράσταση. Να μας πείτε κάποιους από τους συντελεστές, να μας πείτε πόσο θα μείνετε στη Θεσσαλονίκη. Στη Θεσσαλονίκη θα μείνουμε ακριβώς 10, θα ζούμε ακριβώς 10 παραστάσεις. Δηλαδή θα φύγουμε στις 4 Νοεμβρίου. Και είναι οριστικό, αυτό δεν θα πάρει παράταση. Γιατί θα παίξουμε στην Αθήνα, στο θέατρο μου, στο Μεταξουργείο μετά. Αυτές οι παραστάσεις στο Αριστοτέλειο. Αυτές οι 10 μέρες. Μια σύγχρονη πολιτική επιθεώρηση καυστηριάζει τα πάντα? Έχει κείμενα που, κάτι που θέλει να το ακούσει ο θεατής? Βέβαια, λέει τα πάντα. Λέει τα πάντα και μάλιστα κάποια κείμενα έχουν και δραματικό υπόβαθρο. Θα τα δείτε στην παράσταση. Δηλαδή δεν είναι μόνο το γέλιο. Έχει και πολλή καταγγελία. Μέχρι ένα σημείο έχει και συγκίνηση. Έχει και συγκίνηση σε μερικά σημεία.
Και αυτό που είδα και μου έκανε θετική εντύπωση είναι ότι υπάρχει προπόληση εισιτηρίων 12 ευρώ. Δεν είναι οι τιμές οι παλιές που ακούγαμε, για να είναι προσιτό για τον κόσμο. Ναι, βέβαια. Άλλωστε η επιθεώρηση είναι λαϊκό είδος. Πρέπει να έρθει πολλοί κόσμος και κόσμος που δεν έχει δυνατότητα εύκολα. Αλλά πέρα από αυτό, πραγματικά έχουν πέσει οι τιμές των εισιτηρίων πια στο μισό. Στο μισό από ό,τι ήταν πριν από 2 χρόνια. Αυτό είναι ένας τρόπος αλληλεγγύης προς τον κόσμο. Μια ένδειξη αλληλεγγύης και από εμάς. Να σας ευχαριστήσω πολύ. Να ευχηθώ καλή παραμονή στην Θεσσαλονίκη και καλή επιτυχία στην παράσταση που ξεκινάει από εδώ. Σας ευχαριστώ και εγώ. Σαν τα